Στο βιβλίο μου «Η Απίθερχη» γράφω για μια φανταστική συνάντηση της Μαρίκας Νίνου με τη Μαρίκα Κοτοπούλη σε ένα φανταστικό ταξίδι μου στην Ιταλία, στην Ίσκια. Φτάνω λοιπόν σε ένα ριζόρτ που έχει χτιστεί σε ένα κάστρο του 16ου αιώνα. Και ποιες νομίζεις ότι βλέπω απέναντί μου με το που σταθεροποιούμε στο Πευκοδάσος? Ποιες νομίζεις πως είναι εδώ για να κάνουν τα ιαματικά λουτρά τους? Η Κοτοπούλη και η Νίνου, και μάλιστα μαζί, στην ίδια σουίτα. Αναβάλω βόλτες, θάλασσες, θερμές πηγές και την καθιερωμένη επίσκεψή μου στο ρεστοράντε Αλμπέρτο και μπαίνω στην εφαρμογή, βλέπω, ακούω, μυρίζω, γεύομαι, αλλά δεν φαίνομαι. Συζητούν. Προσπαθώ, αλλά δεν γίνεται να σου μιλάω όπως θέλω. Ντρέπομαι. Είσαι 35 χρόνια μεγαλύτερη μου. Εδώ, κοπέλα μου, δεν μετράνε αυτά. Μίλα μου όπως θέλεις. Πες τα μου όλα, θα σου πω κι εγώ. Σκέψου μόνο που ζήσαμε τόσα πολλά χρόνια δίπλα-δίπλα, σχεδόν στην ίδια γειτονιά, στο κέντρο της Αθήνας. Εσύ τραγουδούσες στην Αχαρνών και στην Αλεξάνδρες και εγώ γύρω από την Ομόνια έπαιζα. Μαζί αναπνέαμε Αθήνα. Αχ, και να ξέρεις πόσο παράπονο έχω που δεν σε είδα ποτέ στο θέατρο. Δεν πρόλαβα όμως. Άκουγα για σένα, μάθαινα, σε έβλεπα στις εφημερίδες, αλλά όλο δούλευα τα βράδια, δεν γινόταν. Ήθελα πολύ, αλλά δεν γινόταν. Ούτε εγώ, αγάπη μου, σε είδα σε κέντρα να τραγουδάς, αν και μ' άρεσαν πολύ τα τραγούδια σου, όταν τα άκουγα στο ραδιόφωνο και το ξέρεις. Καμιά φορά τα σιγοτραγουδούσα μαζί σου γιατί σε ένιωθα. Κι εγώ ήθελα πολύ να έρθω να σε δω και να σε ακούσω να τραγουδάς, αλλά δούλευα. Να σου πω, το ξέρεις άραγε πως με είπαν Μαρίκα γιατί θαύμαζαν εσένα? Η πεθερά μου ήταν ξετρελαμένη μαζί σου. Το πραγματικό μου όνομα είναι Ευαγγελία, Ευαγγελία Ταμιάν. Το ξέρω, αγάπη μου, όλα τα ξέρω. Είμαι 3 χρόνια νωρίτερα από σένα εδώ, σε έχω φακελωμένη. Φασκελωμένη, δεν λες καλύτερα? Γελάνε. Εγώ έφτασα σήμερα και ζήτησα να δω εσένα πρώτα. Με σένα ήθελα να μιλήσω. Νομίζω πως σε νιώθω κάπως σαν συγγενή μου. Φοβάμαι όμως λίγο εδώ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν είμαι συνηθισμένη σε τόση ησυχία. Οι δύο γυναίκες βρίσκονται καθισμένες στο σιδερένιο κρεβάτι με τα λευκά σεντόνια. Η Νίνου έχει ακουμπισμένο το κεφάλι της στα πόδια του Κοτοπούλη, κοιτώντας τον ουρανό. Τα πόδια του κρεβατιού βρέχονται από τη θάλασσα που έχει μπει στο δωμάτιο. Ησυχία απόλυτη. Λόγια ανταλλάξαμε βαριά την τελευταία τη βραδιά και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή μας. Μετά τους πρώτους στίχους τραγουδούν μαζί τα λόγια της Παπαγιανοπούλου. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Στο εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Τον αγαπούσες, κορίτσι μου? Ίσως κάποτε, ίσως και ποτέ. Κάτι παράξενο με έδαινε μαζί του ή έτσι νόμιζα. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, σαν ταινία που την είχαμε βάλει σε γρήγορη κίνηση. Έπρεπε μέσα σε 7 χρόνια να χωρέσουμε 2 ζωές. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται. Ξέρω όμως πως όταν ήμουν στην Αμερική δεν τον αγαπούσα πια, όχι. Εκεί ερωτεύτηκα έναν άλλον, κάποιον που με αγαπούσε, που με υπολόγιζε και με πρόσεχε. Εκείνος με φρόντιζε και ανησυχούσε για μένα. Ήθελε να με βλέπει να γελάω. Άλλο τώρα αν εγώ δεν μπορούσα. Είχα ξεχάσει πως γελάνε. Το έκανα μόνο την ώρα της δουλειάς πάνω στο πάλκο. Αλλά αυτό δεν μετράει για γέλιο, έτσι δεν είναι? Ήταν κάτι σαν μάσκα, σαν μορφασμός. Κάτι ξένο και με το στόμα και με τα μάτια μου. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να μην τον αγάπησα και ποτέ. Άλλα πράγματα ένιωθα για εκείνον. Δεν τα έχω ξεκαθαρίσει ακόμη. Μπορεί και να ήταν και ένα παιχνίδι εξουσίας. Εσύ πώς τα έβγαλες πέρα με κάτι τέτοια? Εγώ, καρδιά μου, λέει Κοτοπούλη, αυτό που ξέρω με σιγουριά είναι πως αυτό που έζησα ήταν πολύ μεγάλο το πάθος. Όλα στα άκρα ήταν τότε. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ με βεβαιότητα αν τον αγάπησα. Μου άρεσε όμως όλο αυτό το παιχνίδι του πάθους, των συγκρούσεων και της εξουσίας που είπες λίγο πριν. Μπορεί και να τα χρειαζόμουν. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ναι, τα χρειαζόμουν και τον χρειαζόμουν. Πολύ τον χρειαζόμουν. Αλλά και όλα αυτά που πέρασα μαζί του, τα χρειαζόμουν. Σκληρή κουβέντα τον χρειαζόμουν, Μαρίκα μου. Πονάει. Το ξέρω, Μαρίκα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Γελάνε και οι δυο που το πάνε από Μαρίκα σε Μαρίκα. Η Νίνου, σαν να μην θέλει άλλο να μιλήσει, αρχίζει να παίζει με το κινητό της. Σταματάει σε ένα βίντεο όπου ακούει το όνομά της. Στο backstage, δυο δημοσιογράφοι διαπληκτίζονται. Γυρίζει προς την Κωτοπούλη. Μισό λεπτό, συγγνώμη, κάτι λένε για μένα. Α, ναι, για δυνάμωση λίγο και βάλτε από την αρχή. Κοιτούν την οθόνη του κινητού. Ξεκινάει το βίντεο. Δείχνει δύο άντρες σε ένα δημοσιογραφικό γραφείο. Ρε, εσύ βάλε ακουστικά και εμείς δουλεύουμε, δεν είσαι μόνος σου. Διαλύθηκαν, ρε, εσύ, δεν δουλεύουν, έλα, τελειώνω. Δύο ώρες τώρα το ίδιο μου λες και δεν έχω σταυρώσει αράδα. Τη σεράχ μου μέσα. Τελειώνω, λέμε, τσεκάρω κάτι χρονολογίες και ρε, εσύ πώς σου ήρθε τώρα να κάνεις ολόκληρο αφιέρωμα σε μια σχεδόν άγνωστη. Ποιος θυμάται τώρα και ποιος νοιάζεται για μια τραγουδίστρια του 50 που είπε 5-10 τραγουδάκια. Να μη σε νοιάζει σένα. Ρε, εσύ άκουμε λίγο. Θέλω να πω σε ποια κοινά απευθύνεται. Γιατί το 1844 το έχεις χαμένο από χέρι. Για ποιους ακριβώς χτυπιέσαι και μας ταλαιπωρείς κι όλους εμάς. Θέλεις να μην ασχολείσαι. Δεν πας μέσα να μοντάρεις τα θεματάκια σου να μας αφήσεις να χτυπιέμαστε κι εμείς και όποιοι θέλουμε και με όποιο κοινό γουστάρω. Άντε μπράβο, παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα. Η Νίνου γυρνάει, την κοιτάει με έκπληκτα μάτια και της λέει: Μαρίκα μου, βλέπεις που ετοιμάζουν αφιέρωμα. Να κοίτα στην τηλεόραση. Δεν φανταζόμουν πως θα ένιωσα τον κόσμο κοντά 70 χρόνια μετά. Ούτε η ζωή μου, ούτε εγώ, ούτε τα τραγούδια μου. Ειλικρινά δεν το πιστεύω πως ασχολούνται μαζί μου. Και για άλλα 500 χρόνια θα τα λένε τα τραγούδια σου, κοπελάρα μου. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Σκέψω μόνο πως ακόμη και εδώ το τραγουδάνε όλοι, καιρό τώρα. Έχεις περάσει ποτέ από τα διαμερίσματα της Μέρλιν και του Μπάρτ? Στη διαπασόν σε έχουν. Σένα ποια τραγούδια μου αρέσουν πιο πολύ? Θέλω να πω του γλεντιού ή του χωρισμού? Του χωρισμού βέβαια. Τρελαίνομαι για ένα που σου έγραψε ο Χιώτης. Το ξέρω όλο απ' έξω και ανακατωτά. Θες να σου το πω? Για να μου πεις βέβαια αν το λέω καλά. Μισό λεπτό να σηκωθώ όρθια και να σου το παίξω κιόλας. Σηκώνεται. Στείνεται. Αρχίζει. Πες μου αν με βαρέθηκες και αν σου έχω γίνει βάρος. Θέλω λοιπόν να μου το πεις χωρίς καθόλου να ντραπείς με όλο σου το θάρρος. Και αν δεν με θέλεις να είμαι κοντά σου, εγώ θα φύγω. Θα φύγω μακριά σου. Πες μου αν άλλον αγαπάς και θέλεις να μ' αφήσεις, δεν θα στο παραπονεθώ. Δικαίωμά σου είναι αυτό, με όποιον θες να ζήσεις. Και αν δεν με θέλεις να είμαι κοντά σου, εγώ θα φύγω. Θα φύγω μακριά σου. Βρε Μαρίκα, εσύ είσαι πολύ σωστή. Τι ωραία που δεν βγήκε στο πάλκο. Θα μας έσβηνες όλες. Κάτσε εκεί που είσαι στο θέατρο να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δηλαδή καλά το είπα? Καλά μόνο, άριστα. Α, να σου πω και κάτι για να ξέρεις. Εγώ αυτό το τραγούδι το ηχογράφησα στην Αμερική το 1953 και δεν ήμουν και πολύ στα καλά μου τότε. Γιατί εγώ στα καλά μου ήμουν, νομίζεις, όταν το ανακάλυψα και άρχισα να το λέω συνέχεια. Το «εγώ θα φύγω μακριά σου» το έλεγα σαν να ξέρα πως την επόμενη χρονιά θα πέθαινα. Σαν να το έλεγα στον εαυτό μου. Το προαισθανόμουν και το τραγούδι σου με βοηθούσε να ξεσπάω. Έλα μωρέ τώρα, άστα αυτά. Και τι να τα αφήσω, φοβάσαι μην πεθάνουμε κι άλλο? Ξεκαρδίζονται. Όμως για να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ από όλα τα τραγούδια σου αγαπάω το «τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Αυτό μου κολλάει συνέχεια, όλο και πιο πολύ τελευταία. Όταν σε ακούω να το λες, νιώθω σαν να βλέπω ένα ολόκληρο θεατρικό έργο, μια αρχαία τραγωδία 3 λεπτών. Πες το μου λίγο βρε Μαρίκα μου, τρελαίνομαι να σε ακούω. Η Νίνου σηκώνεται από το κρεβάτι. Τα πόδια της είναι μέχρι τους αστραγάλους στη θάλασσα. Κοιτάζει έξω και ψιθυρίζει. Σε κάθε λέξη προχωράει γρήγορα η μέρα στην ίσκια και από πρωί γίνεται απόγευμα. Είναι Σεπτέμβρης. Ξεκινάει το ηλιοβασίλεμα όταν λέει «Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Να καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα». Και να σου πω κάτι. Μπορεί τελικά να ήταν καλύτερα. Όπως ακριβώς το τραγούδησες. Οι λέξεις κλειδιά ήταν αρχίτερα και καλύτερα. Μα σίγουρα ήταν, συμφωνώ. Δεν πρόσεξες τι λέει μετά. Της το τραγουδάει. Στο δρόμο αυτό και οι δυο θα δυστυχήσουμε. Και αν περιμένουμε, τι θα κερδίσουμε? Σοφή στίχη. Μπορεί, εκείνο που με τρομάζει όμως εμένα, κορίτσι μου, είναι πως κάποιες σαν και εμάς πρέπει να γίνουν παρανάλωμα του πυρός, να κομματιαστούν για να μείνει στους αιώνες ένα τραγούδι από σένα, ένας πίνακας από τον άλλον, μια παράσταση από μένα, ένα ποίημα, άδικο ρε γαμότο.
Η Νίνου πλατσουρίζει σαν να μην ακούει. Κάποια στιγμή ρωτάει μία την άλλη, δεν έχει καμία σημασία ποια είναι αυτή που ρωτάει. Θα μπορούσαν να είναι και δύο. Σου έχει τύχει να συμπονάς τον εαυτό σου όταν τον βλέπεις μέσα σε μια τέτοια σχέση? Εγώ λοιπόν, αν θες να ξέρεις, δεν έχω την παραμικρή συμπόνια για τον εαυτό μου. Εγώ το μόνο που ήθελα τότε ήταν να παίρνω φόρα και να πέφτω στη φωτιά του. Να με φυλάει και να βγαίνει αίμα. Μέχρι που να μην έχει άλλο, μέχρι να πεθάνω. Αυτό ήθελα μόνο. Να καίγομαι και αυτός να με κρατάει στα χέρια του. Να τον μυρίζω και να με κοιτάει στα μάτια. Εγώ αυτά μόνο γύρευα από εκείνον. Να με κοιτάει στα μάτια, σαν να είμαι εγώ ο κόσμος όλος. Ένας κόσμος που μόλις γεννιόταν μπροστά του, ολοκένουργιος, που τον βλέπει για πρώτη φορά, αυτός μόνο. Δεν ξέρω να σου πω ότι είναι η ευτυχία. Πάντως αυτό που ξέρω είναι πως φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση δεν είναι. Εγώ η μόνη ευτυχία που αναγνωρίζω και επιθυμώ είναι μόνο εκείνη που νιώθω όταν με κοιτάει στα μάτια αμίλητος. Κι εγώ τότε και μόνο τότε θα μπορώ να έχω αποκλεισμένη και την παραμικρή πιθανότητα ψεύδους. Αυτό είναι για μένα η ευτυχία. Η αλήθεια. Τα μαγαζιά στο κεντρικό δρόμο είναι γεμάτα μπουκαλάκια με κολόνιες λεμόνι, λικέρ λεμόνι, μαρμελάδες λεμόνι, ζαχαρωμένες φλούδες από λεμόνι, κρέμες προσώπου και πίτες λεμονιού. Όλη η ίσκια μυρίζει λεμόνι και θάλασσα. Κοτοπούλη και Νίνου φορούν μαύρα ολόσωμα μαγιό, ψάθινα καπέλα και μουλιάζουν στη θάλασσα του Σορτζέτο. Ακόμη κουβεντιάζουν για το 1953. Μοιάζουν ήρεμες και σίγουρες πως κανένα αγόρι και κορίτσι ποτέ στον αιώνα τον άπαντα δεν υπάρχει περίπτωση να τις ξαναταλαιπωρήσει. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω γιατί αυτές οι δυο επέλεξαν αυτό το νησί του λεμονιού για να συναντηθούν. Στον 45ο τον όροφο των θαλασσών πάντα συναντάω όσους δεν φαντάστηκα ποτέ. Ο όροφος αυτός θα μπορούσε να λέγεται κι αλλιώς. Να είχε για όνομα τη λέξη αλήθεια.